Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Κύριε Καλίτση, από πού να τα πάρουμε τα πράγματα? Ας μας περιγράψετε λίγο πώς ξεκίνησε η προώθηση εκτροφής της γαλοπούλας και για τι αριθμούς μιλάμε σήμερα, το 2023. Η προώθηση ξεκίνησε σταδιακά από όταν ήταν μία εκτροφή για το αγρόκτημα με στόχο να εκπαιδεύονται οι μαθητές του αγροκτήματος, και στην πορεία, καθώς αυξανόταν η αριθμή, εμείς έχουμε γενικά ως αρχή ό,τι παράγουμε ως αγρόκτημα το διαθέτουμε στην αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε την ποιότητα αυτού που παράγουμε, αλλά όμως και να εξωτερικεύουμε προς τα έξω τις δραστηριότητές μας. Οπότε, καθώς αυτή η εξωτερήκευση οδήγησε σε στοιχείο της αγοράς, από εκεί και πέρα η ζήτηση, η προσφορά και η καλή μας διάθεση για να παράγουμε καινούργια και καλά πράγματα οδήγησαν στη σημερινή εκτροφή που απαριθμεί περίπου στις 20.000 γαλοπούλες και είναι αυτό που διαθέτουμε στις μέρες μας. Και πώς γνωρίστηκε ο Έλληνας καταναλωτής με τη γαλοπούλα, πώς έγινε αυτή η πρώτη σύσταση εντός εισαγωγικών? Η πρώτη σύσταση έγινε ως ένα, όπως είπα πιο μπροστά, προϊόν κτηνοτροφικό που ήταν στις στοχεύσεις μας για να μελετηθεί και να διδαχτεί. Όπως παραδείγματος χάρη, πολύ σύντομα αντίστοιχα θα εισάγουμε ένα καινούργιο που αφορά στην εγκατάσταση μιας εγωτροφικής μονάδας. Αλλά όμως, ξαναλέω, η πορεία είναι ότι εμείς τα προϊόντα που παράγουμε τα διαθέτουμε στην αγορά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το στοιχείο που οδήγησε αφενός στο να βγει το προϊόν στην αγορά, αλλά αφετέρου και τα παιδιά μας να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στην εκτροφή, στην προκειμένη περίπτωση του προϊόντος αυτού. Σήμερα λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αποφοιτούν από την Αμερικάνικη Ορική Σχολή, οι οποίοι ξέρουν να εκτρέφουν γαλοπούλες, όπως ξέρουν και πολλά άλλα πράγματα. Ξέρουν να διαχειρίζονται μια εκτροφή, ξέρουν να βγάζουν καλό προϊόν και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Πόσοι σπουδαστές φοιτούν κατά μέσο όρο στην σχολή σας? Στο σύνολο, στα σχολεία της Αμερικάνικης Ιδιωτικής Σχολής φοιτούν 1.000, ίσως και λίγο περισσότεροι. Στο επαγγελματικό λύκειο, από όπου και προέρχονται οι νέοι αγρότες που μαθαίνουν το πρακτικό μέρος της δουλειάς και την διοίκηση των εκτροφών τους, είναι λίγο κάτω από 200. Και από εκεί και πέρα, στο κολέγιο Περωτής, που είναι μια σημαντική μας δραστηριότητα, είναι περίπου 100 άτομα, λίγο περισσότεροι. Και ούτω καθεξής. Τώρα, οι δραστηριότητες μας αφορούν σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, έτσι, ακόμη και από προσχολική ηλικία, που βέβαια δεν έχει να κάνει κάτι με την αγροτική δουλειά. Έρχονται παιδιά εδώ, διότι μαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον, μαθαίνουν να έχουν επαφή με την πρωτογενή παραγωγή και με την παραγωγική δραστηριότητα γενικά, και στο μεταξύ προπαιδεύονται όταν μιλάμε για την προσχολική ηλικία ή εκπαιδεύονται όταν μιλάμε αργότερα για το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Κάναμε προηγουμένως στα επιχειρηματικά νέα της μέρας μια παρουσίαση με τη Λέτα Καλαμαρά που μας έλεγε ότι υπάρχουν startups, δηλαδή νεοφυείς εταιρείες που τρέχουν από νέους ανθρώπους, οι οποίες παίρνουν μεγάλη χρηματοδότηση και σε αυτές μέσα ανήκουν και εταιρείες με αγροτικές τεχνολογίες. Εσείς λαμβάνετε το ίδιο μήνυμα από τους νέους που έρχονται εκεί να φοιτήσουν, ενός μεγάλου ενδιαφέροντος και μιας διάθεσης εξυγχρονισμού, ας πούμε, της αγροτικής τέχνης, τεχνικής? Πάρα πολύ καλά το έχετε θέσει. Λαμβάνουμε το μήνυμα αυτό. Η δουλειά η δική μας είναι να εκπαιδεύουμε κόσμο, αφενός. Και να μετέχουμε σε προγράμματα ερευνητικά και σε προγράμματα ανάπτυξης που σχετίζονται με την αγροτική, την επαγγελματική εκπαίδευση, προκειμένου η απόφοιτή μας να είναι όσο γίνεται η καλύτερη, το λέω έτσι και με μία, γιατί υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη η απόφοιτή μας, αυτό είναι που ακούγεται, έτσι, η απόφοιτη της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Στόχος μας λοιπόν είναι να κάνουμε αυτή τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα, δεν έχουμε κάποια startup. Δεν είμαι σίγουρος και αν είναι στο εύρος των, μάλλον στο προβλεπόμενο εύρος των δραστηριοτήτων μας να δημιουργήσουμε startups. Δεν σας κρύβω ότι εγώ προσωπικά το ήθελα πάρα πολύ. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό προσεχώς. Ξέρω όμως ότι οι απόφοιτοί μας ασχολούνται πάρα πολύ επιτυχώς, φτιάχνουν καινούργιες επιχειρήσεις και συμμετέχουν πάρα πολύ δυνατά σε αυτό που λέμε την καινούργια νέα γεωργία για την Ελλάδα. Με τις καινούργιες τεχνικές, με τη γεωργία ακριβίας, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με την αναγενετική γεωργία και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε, κύριε Καλίτση, πάντως ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, είτε από νέους ανθρώπους είτε από ανθρώπους στην παραγωγική ηλικία,
για να αναπτύξουν τις δικές τους φάρμες σε εκτροφή γαλοπούλας, μια που είναι και το θέμα. Ισχύει αυτό ή είναι δική μου εντύπωση? Ισχύει ότι υπάρχει ένας αριθμός νέων ανθρώπων που έρχονται πάρα πολύ συγκροτημένα και πάρα πολύ στοχευμένα στο να επεκτείνουν τις οικογενειακές τους δραστηριότητες ή να ξεκινήσουν τις δικές τους. Αυτό το καρπωνόμαστε, το βλέπουμε. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε και δεν μας ευχαριστεί πάρα πολύ ούτε εμένα ούτε εσάς ούτε κανένα μας το ότι μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας. Την τελευταία 15ετία έχουμε καταγράψει πάνω από 30% μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Διάβαζα κάποια στατιστικά μόλις την περασμένη εβδομάδα, 7% είναι η μείωση την περασμένη χρονιά, που θα πει όλο και λιγότεροι άνθρωποι ασχολούνται παραδοσιακά με την γεωργία στη χώρα μας. Είχαμε 15% περίπου του πληθυσμού και τώρα είναι κάτω από 10% αυτοί που ασχολούνται με τη γεωργία. Παρ' όλα αυτά, τον ασχολούνται καινούργια παιδιά να μαθαίνουν τις καλύτερες γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές και να πηγαίνουν στα χωριά τους, στις πατρίδες τους, από όπου προέρχονται και να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, εφαρμόζοντας τις νεότερες από τις μεθόδους που υπάρχουν διαθέσιμες, είναι κάτι που σίγουρα μας γεμίζει με ελπίδα. Κύριε Καλίτση, ποιες είναι αυτή τη στιγμή και λόγω της κλιματικής αλλαγής, ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εκτροφή της γαλοπούλας, αλλά και ίσως και ποια είναι και τα πλεονεκτήματα, έτσι, ή μάλλον τα καινούργια που βλέπετε ότι έρχονται σιγά-σιγά? Τα καινούργια δεδομένα. Η κατανάλωση του κρέατος γαλοπούλας στην Ελλάδα δεν είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι από τις χαμηλότερες. Είναι παραδοσιακό προϊόν που περιστασιακά καταναλώνεται. Καταρχήν μια φορά το χρόνο, παραδείγματος χάρη τώρα στις ημέρες των Χριστουγέννων και των γιορτών, που αποτελεί βασικό στοιχείο του γιορτινού τραπεζιού. Στην υπόλοιπη χρονιά είναι γενικά μικρή η κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να αυξηθεί, και θα έπρεπε να αυξηθεί αφενός γιατί είναι μια εναλλακτική για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους, να μην είναι δηλαδή μία και μοναδική εκτροφή, αλλά να υπάρχει και δεύτερη και τρίτη λύση για οποιοδήποτε λόγο, από επιχειρηματικό μέχρι διαχείριση πιθανού προβλήματος ή οτιδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι κρέας που είναι πάρα πολύ θρεπτικό, υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε πρωτεΐνες και όχι μόνο, με καλής ποιότητας και χαμηλά λιπαρά. Ταιριάζει στις σύγχρονες συνθήκες διατροφής και είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια να αυξάνεται η κατανάλωσή του και σε φρέσκια μορφή, γιατί σε τυποποιημένη μορφή, δηλαδή σε μορφή αλλαντικών, αυξάνεται η κατανάλωση. Αλήθεια είναι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε να αυξάνεται και στα φρέσκα προϊόντα. Κύριε Καλίτση, το προσδοκούμε, για να πω την αλήθεια. Αν δεν απατώμε, η Ιταλία πρωτοστατεί στην παραγωγή γαλοπούλας, έτσι δεν είναι, και εκτροφή? Σωστά, το λέτε πάρα πολύ καλά. Από τις γειτονικές χώρες είναι πάρα πολύ υψηλή η παραγωγή εκεί και μάλιστα σε εντατικές εκτροφές, κρεοπαραγωγές που δίνουν πάρα πολύ καλή υψηλή ποιότητα. Παρ' όλα αυτά και στις γειτονικές μας χώρες είναι υψηλή η κατανάλωση, στην Αλβανία επίσης. Αλήθεια, Υψηλή κατανάλωση κρέατος γαλοπούλας. Μου έκανε εντύπωση, κοιτούσα κάποια στοιχεία τελευταία, υψηλότερα από εμάς. Συνολικά στη διάρκεια του χρόνου και όχι ως επαιτειακό ή εορταστικό προϊόν. Σας λέω, προσμένουμε να αυξηθεί η κατανάλωση και το περιμένουμε και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε μια πιθανή τέτοια ανάγκη. Και μια που είμαστε σε είσοδο εορταστικού τραπεζιού, κύριε Καλίτση, μέσα από ποια κανάλια μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να βρει την γαλοπούλα Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και σε τι τιμή, που είναι και το φλέγον ζήτημα? Σε κάποια από τα κρεοπολία της πατρίδας μας θα βρει την γαλοπούλα. Στα σούπερ μάρκετ θα βρει την γαλοπούλα. Σε κάποια καταστήματα ειδών διατροφής, ειδικά της κατηγορίας των εποχιακών, θα βρει το προϊόν μας. Γενικά νομίζω είναι διαθέσιμη, αλλά στον αριθμό που είναι. Σας είπα ότι εκτρέφουμε 20.000 γαλοπούλες. Στον αριθμό που μπορούν να κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα. Πάντως σίγουρα μπορεί να βρει τη γαλοπούλα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, όπως είπα πιο μπροστά, και στα σούπερ μάρκετ και σε επιλεγμένα κρεοπολία που μας επιλέγουν και σε σχέση με τις τιμές. Συνεργαζόμαστε σε αυτό το κείμενο. Παρακαλώ. Σε σχέση με τις τιμές, κύριε Καλίτση. Σε σχέση με τις τιμές, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι, να σας πω, να κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε αυξήσει καθόλου την τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ήταν μια απόφαση που πήραμε δύσκολη, δεν ήταν εύκολη. Αφενός διότι θα πει κανείς ότι οι ισοτροφές πέρυσι ήταν πάρα πολύ ψηλές, το είχατε καταγράψει, το είχαμε μελετήσει και το είχαμε κουβεντιάσει αυτό στο παρελθόν. Είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας δεν έχουν χαμηλώσει. Εκεί ειδικά επισέρχεται και το θέμα που θέσατε πρωτύτερα πάρα πολύ σωστά και το αφήσαμε και μας έφυγε λίγο, της κλιματικής αλλαγής.
Ξέρετε, θα σας φανεί περίεργο. Η εκτροφή της γαλοπούλας που ξεκινάει το καλοκαίρι, έτσι, χρειάζεται σε πρώτη φάση τα πουλιά να βρίσκονται σε συνθήκες ρύθμισης του κλίματος. Δηλαδή πρέπει να έχουν κλιματιστικό. Δεν είναι εύκολο να ζήσουν όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον γίνεται 40 και 45 βαθμοί ή να αναπτυχθούν σωστά ή να διατρεφούν σωστά όπως πρέπει για να εξασφαλιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης που θα έχουν αργότερα. Οπότε εκεί δημιουργώνται ειδικές συνθήκες και έχουν να κάνουν με το κλίμα και όχι μόνο με το κλίμα, που εξαιτίας αυτών το κόστος τους είναι αυτός που είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε αυξήσει την τιμή, την έχουμε διατηρήσει όπως ακριβώς και πέρυσι. Από εκεί και πέρα, εσείς ως οικονομικό κανάλι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η τιμή πώλησης η δική μας είναι η τιμή πώλησης συν ΦΠΑ που θα αγοράσει, παραδείγματος χάρη, το σούπερ μάρκετ ή ο άμεσα κοντινός μας κρεοπόλης, ή η τιμή συν το ΦΠΑ που θα αγοράσει ο άνθρωπος που θα πάρει τη γαλοπούλα για να την πάει, παραδείγματος χάρη, στην Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα ή οπουδήποτε, ο οποίος με τη σειρά του επίσης θα το πουλήσει το προϊόν μαζί με το ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης και άρα το προϊόν θα έχει την τιμή που έχει. Δεν σημαίνει ότι κάτι άσχημο εμπλέκεται εκεί και πώς αυξήθηκε και τι έγινε. Πολλές φορές ακούμε τέτοιες συζητήσεις, αλλά σε ένα οικονομικό κανάλι και σε μια. Έχετε δίκιο. Επίπεδο συζήτηση, είναι τα κόστη μεταφοράς. Τα οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία. Είναι τα μεταφοράς, διαχείρισης, τα οποία δεν είναι αμεληταία και ότι εμείς δεν δραστηριοποιούμαστε, σε ένα χώρο που απέχει 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς δραστηριοποιούμαστε εδώ. Άρα κάποιος πρέπει να αγοράσει το προϊόν μαζί με το φόρο του και να το πουλήσει μαζί με το φόρο του και βέβαια ο ίδιος να θρέψει την οικογένειά του, ναι, που θα πει να βγάλει και το εισόδημά του. Να είστε καλά, κύριε Καλίτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Με υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας.